φέρνει το Γιάννη Κρητικό! Παρακαλώ, παρακαλώ. Μην πάρει τόσο γρήγορα. Μεγάλη και τιμή. Πολύ, πολύ καλημέρα σας που είμαι κοντά σας. Χαίρομαι. Χαίρομαι να πούμε. Σας έβλημα. Καλά. Δεν είμαι αγενής, Γιάννη. Δεν μπορώ να περπατήσω, ε. Χαίρομαι πολύ. Το τακούνι όμως τακούνι, με βλέπεις. Δεν μπορώ να περπατήσω, αλλά το τακούνι τακούνι. Δεν πειράζει. Καλώς όρισες, Γιάννη. Να σε λέμε Πότη. Προτιμώ το Γιάννη όταν δεν βρίσκομαι τουλάχιστον στη γη της ελιάς. Έχετε πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχουμε παρακολουθήσει πολύ στενά, όπως καταλαβαίνεις. Όχι μόνο γιατί είμαστε στο Μέγκα, αλλά γενικά επειδή η Γη της Ελιάς είναι πολύ αγαπημένο σειριαλ και εσύ. Ένας από τους ρόλους, ρε παιδί μου, που πηγαίνει το πράγμα όλο και πιο πέρα. Όλο και πιο πέρα. Άμα θέλει, δηλαδή, όταν βλέπω ότι έρχεται στο χώρο σου, λέω εδώ να δεις, θα μάθουμε κάτι που θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ισχύει. Ισχύει και είναι, ξέρεις, αυτό με έχει στιγματίσει. Τα Χριστούγεννα, μάλιστα, που μας πέρασαν. Έζησα και το χαρακτηριστικό που με στιγμάτισε. Δηλαδή. Βρισκόμουν σε μια ταβέρνα φιλική. Είχα πάει για φαγητό και με σταματάει ένας άνθρωπος ηλικιωμένος, ο οποίος με κοιτάζει έτσι, φορούσε για τη μάσκα και δεν τον δεν ήξερα. Λέω, είναι γνωστός μου, είναι... Ναι. Με σταματάει και ήταν με τη γυναίκα του και μου λέει, εσύ που τα ξέρεις όλα, αυτή εδώ μ' απατάει. Οπότε δεν μπορούσα να μην γελάσω, δηλαδή δεν ήξερα τι μου συμβαίνει. Πες μας λίγο τι απάντησες μόνο. Τι να απαντήσω, δεν... Έπρεπε να πεις ναι. Εσύ θα το χαλούσα, οπότε δεν μου αρέσει να τα χαλάω. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα βίντεο με τέτοιες έτσι πολύ χαρακτηριστικές σκηνές του Πότη μας. Ευχαρίστω. Κυρία Μέλπο, τι βλέπω, έβγαλες την εγγόνα βόλτα. Από ό,τι καταλαβαίνω, μόνη σου βολοδέρνεις. Και εσύ και ο Κωστάκος που έχει το φούρνο και χώρισε και ο Κυριστάσης. Περονόσπορος έχει πέσει στο χωριό. Δεν μου λες ρε Πότη. Στα αλήθεια χώρισε ο Καπερνάρος. Εν τι ψέματα. Κοίτα στο ανακοινωθέν. Βιτάλη. Δύο ληστές μπήκαν στο σπίτι του θείου σου του Ιάκωβου να τον τροπολευγιάσουν και έγινε, λέει, το έλα να δεις. Όπως τα ακούτε, παιδιά, η Βασιλικούλα επέστρεψε αγκαζέ με τον Φίλιππο τον Στεφανέα και μάλιστα παντρεμένη. Προχωρημένη εγκυμοσύνη. 5 μηνών και βάλε. Ο γάμος έγινε στην Αθήνα και μάρτυρας ήταν ο Κυρλικούργος και η κυρία Μαργαρίτα. Ω, καλώς τον Κυρσάθη μας. Σύρμα μας, την πέθανε. Και μου, συγγνώμη που θα σε στεναχωρήσω και που γίνομαι αγγελιοφόρος. Άσχημο μαντάτων, αλλά πιστεύω ότι ο Λεωνίδας είναι τζούφιος. Γεια σου, είμαι εδώ. Ήρθα να πάρω γαλατόπιτες. Έχεις? Έχω. Φαντάζομαι θα έμαθες τα νέα για την κύρα Αρετή. Όχι. Τι έγινε? Πήγε ο Στέφανος εχθές το μεσημέρι από εκεί γιατί βρήκε τάβλα στον καναπέ και δίπλα της υπήρχε ένα μπουκαλάκι από χάπια άδειο. Με τρελαίνεις τώρα. Είναι καλά η γυναίκα? Καλά είναι. Την προλάβανε στο τσακ. Θα σου το πω, δεν μπορώ να σου κρατάω μυστικά. Αλλά αν έχεις καρδιά, κύριε Στάθη μου, καλύτερα να πιείς ένα υπογλώσιο πρώτα. Δεν έχω καρδιά, ρε, πότε λέγε. Πάρε μια βαθιά ανάσα και κοίτα. Γυραμέλβο με τον Θοδωρή τον Μαυρούσα, τι κάνουν αυτοί οι δύο μαζί? Όπως βλέπεις, τρώνε. Γιατί σου κάνει εντύπωση? Γιατί προχθές χαίρεται στο καφενείο και ούτε που τον θυμόταν. Μπράβο, Γυραμέλβο. Γρήγορο πιστόλι. Πρόλαβε και τον καπάρωσε. Μην είσαι κουτσομπόλης, βρε Πότη μου. Εγώ κουτσομπόλης? Εγώ απλά κάνω μια παρέμβαση στα κοινωνικά δρόμενα του τόπου μας. Έλα παρέμβαση στα κοινωνικά δρόμενα. Τον φαρμάκωσε στο Στάθη. Τον άνθρωπο, εγώ τον έβλεπα εκείνη την ώρα, τον λυπήθηκα πάρα πολύ. Και εγώ τον λυπήθηκα με αυτό που διάβαζα. Όταν το διάβαζα, λέω τι έχω να τραβήξω. Δηλαδή και από το κοινό, γιατί ξέρεις, λαμβάνουμε και μηνύματα στα social media, τα οποία όταν είσαι καλός, λαμβάνεις καλά μηνύματα. Όταν είσαι κακός, λαμβάνεις. Εσένα τι σου γράφουνε? Εντάξει. Το κλασικό ότι είσαι κουτσομπόλης, γιατί είσαι κουτσομπόλης, γιατί είσαι τόσο κουτσομπόλης και γιατί είσαι τόσο μα τόσο κουτσομπόλης. Να δηλαδή, φαντάσεις, είμαι καταλήτης. Επιταχύνω τις εξελίξεις. Αυτό ακριβώς. Η απάντηση είναι ότι απλά ασχολούμαι με τα κοινωνικά δρόμενα. Τους απαντάς? Όχι, δεν απαντάω. Θα απαντήσω, ξέρεις, θα βάλω ένα χαμόγελο, ένα sticker, θα στείλω. Α, τα κάνεις αυτά όμως. Είναι και ντροπή να μην. Αγριεύουν κιόλας, δηλαδή. Έχεις και αυτά. Υπάρχουν και τα κλασικά, ξέρεις, που σου στέλνει κάτι, λέει, γιατί κάνεις, δεν απαντάς. Όχι. Και σου λέει, γιατί δεν απαντάς.
Και μετά σου λέει, είσαι ψώνιο που δεν απαντάς. Και συνεχίζει. Εντάξει, τώρα στέλνεις ένα sticker και που υπάρχει ο χρόνος να το στείλεις αυτό, είναι νομίζω πολύτιμος. Δεν το κάνω να προσβάλλω κανέναν άνθρωπο. Όταν εκείνη την παλιά εποχή σου αλλάξανε το επίθετο και σε είπανε κριτικό, γιατί δεν θυμόταν το επίθετό σου στην αφίσα. Γιατί έτσι βγήκε το κριτικός, έτσι. Το κανονικό σου μόνο το τζαγκαράκι. Τζαγκαράκι. Να σου πω κάτι, το κριτικός είναι όμως ένα trademark, πολύ συγκεκριμένο. Ναι. Περιμένεις ότι θα υπάρξει αυτή η εξέλιξη και θα είσαι τώρα να βάζεις stickers και να κάνεις reactions για το... Δεν το περίμενα ποτέ. Μεγάλη επιτυχία. Με τα social είμαι λίγο... Νιώθω ότι είμαι λίγο παππούς. Δηλαδή... Κι εγώ. Ναι, δεν μου εξηγούν ακόμα τι πρέπει να βάλω, τι ώρα πρέπει να ανεβάσω. Η Μαρία τώρα θα τα ξέρει και είναι θα σου κάνω μετά ιδιαίτερα. Είμαι λίγο παππούς με αυτά, δηλαδή έχω την Ιφηγένεια στο σύριαλ, την Τζόλα, την οποία την υπεραγαπώ, είναι φίλη μου πολύ καλή και είναι σαν αδερφή μου, ας πούμε, που μου εξηγεί πρέπει την τάδε φωτογραφία να τη βάλεις την τάδε ώρα, την τάδε ημερομηνία, πρέπει να κρατάς μια... πρέπει να υπάρχει μια συνοχή στις φωτογραφίες. Πρέπει το φως. Παιδιά, θα τρελαθώ. Λέω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν κάνε, το έχω καθόλου. Να σου πω κάτι, το αυθόρμητο είναι το καλύτερο. Κάνε ότι σου κατέβει. Κάνε ότι σου κατέβει. Γενικά κάνε ότι σου κατεβαίνει όμως. Γιατί πάντα. Μπορεί... Πάντα. Πάντα. Αυτό είναι το κακό. Στο Your Face, στο Your Face Sounds Familiar, στο οποίο βγήκες και πρώτος. Ήταν πάλι έτσι μια παρόρμηση της στιγμής. Ήταν, φυσικά, υπήρχε και η καθοδήγηση των καθηγητών, οι οποίοι συγκεκριμένα, ας πούμε, τον Γιάννη το Σκουλά που είχα σαν δάσκαλο φωνητικής. Α, είχες το Γιάννη Σκουλά. Το Γιάννη το Σκουλά, ο οποίος είναι εξαιρετικός και είναι δάσκαλος για πάντα για μένα. Α, μάλιστα. Με καθοδήγησε στο, εκτός από τη φωνή, έκανε και coaching πάνω στον κάθε καλλιτέχνη και νομίζω ότι ήταν όλο θεόσταλτο, δεν ήξερα τι μου γίνεται. Δηλαδή πήγαινα εκεί και απλά είχα όρεξη. Την ακούσε την καριέρα από μικρός, δηλαδή θυμάσαι, έχουμε βρεθεί τηλεοπτικά πριν πάνω από μια δεκαετία, όταν πρώτο ξεκινούσα. Με τον Πέτρο, τον Ήμβριο τότε, χρόνια πριν. Κυνηγούσες, έλεγες εκεί, πάω, κυνηγάω, κυνηγάω. Ξέρεις, νομίζω ότι δεν είναι ότι το κυνηγούσα, ότι απλά ήμουνα, νιώθω ότι ήμουν τυχερός. Ότι κυνηγούσα τη δουλειά πάντα, να υπάρχει η δουλειά, αλλά νιώθω ότι ήμουν και τυχερός. Και αφοσιωμένος. Σε βλέπω εδώ πέρα. Δηλαδή ήσουν, ρε παιδί μου, εκεί. Ήθελα αυτό και το κοιτούσα το στόχο μου. Ίσως. Ναι. Ίσως. Και ήταν και γενναία απόφαση αυτή στον τελικό να πεις Νίκο Ξυλούρη. Αυτό ήταν λοιπόν απόφαση του Γιάννη του Σκουλά. Το λέω σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, δεν το ξέρει κανείς. Είχα επιλέξει να κάνω τον Νίκο το Ζωηδάκι στον τελικό. Το είχα πει στην παραγωγή. Είχα κλείσει ότι, γιατί όταν πας στον τελικό, κάνεις πάντα καλλιτέχνη που εσύ θέλεις. Ναι, 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 ναι. Είναι το δικαίωμα του. Το θυμάμαι τεσσάρων. Και από τον Κρατερό, γιατί και ο Κρατερός στον τελικό του Your Face Sounds Familiar. Μπράβο, είχε κάνει ξυλούρι. Ξυλούρι. Μπράβο. Και θυμάμαι και το άγχος και το ξέρεις, το δέος που αισθάνεσαι. Ακριβώς. Όταν... Έχεις υποστηρίξει κάτι τέτοιο. Παίρνω τον Νίκο το Ζωηδάκι τηλέφωνο τότε και του λέω, Νίκο μου, ένας άνθρωπος που εκτιμώ και αγαπώ τόσα χρόνια, ας πούμε, και σπουδαίος. Μουσικός, τραγουδιστής και καλλιτέχνης για την Κρήτη. Και του λέω, Νίκο μου, θα κάνω, είπα να κάνω εσένα, θα το κάνω με όσο περισσότερο σεβασμό γίνεται, δεν θα το κοροϊδέψω αυτό που θα κάνω. Μου λέει, ευχαρίστως Γιάννη μου, κτλ. Και είχε δρομολογηθεί να κάνω τον Ζωηδάκι. Και με πήρε ο Γιάννης ο Σκουλάς τότε και μου λέει, Γιάννη, θα κάνεις τον Ξυλούρι. Τελείο. Αλλά δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί του. Μου λέει, θα κάνεις τον Ξυλούρι. Και του λέω, όχι, θα κάνεις τον Ξυλούρι. Okay. Και του λέω, δάσκαλε, είναι κάτι πολύ βαρύ. Ναι, δηλαδή, είναι... Μου λέει, όχι, θα κάνεις τον Ξυλούρι. Κάτι ήξερε. Και τελικά... Πρώτος νικητής. Παρεμπιπτόντως, αφού ήσουν πρώτος νικητής, γιατί δεν πήγες στο All Stars που έγινε... Θα ήταν προτιμότερο να ρωτήσετε τους αρμόδιους σε αυτό το θέμα. Δεν σου πρότειναν. Ούτε καν. Δεν επειδή έκανε τηλεόραση. Ούτε καν. Στάστα, αλήθεια δεν σου είπα. Ναι, μάλιστα εγώ έστειλα ένα μήνυμα γιατί είμαι και από τους ανθρώπους που δεν μου αρέσει να τα αφήνω άλλοι τα θέματα. Και είπα ένα ντροπή σας σε κάποιους ανθρώπους της παραγωγής. Γιατί έδωσαν το τηλέφωνό μου, με πήραν τηλέφωνο από κάποια κανάλια να με ρωτήσουν. Για τη συμμετοχή σου στο All Star, λέω, ποια συμμετοχή μου. Ποιος εγώ ήδη βρισκόμουν στα γυρίσματα τότε στις 8 λέξεις. Αυτό θα σου έλεγα. Δεν ήταν εγώ, πίστευα ότι ήσουν στις 8 λέξεις ναι. Και γι' αυτό δεν ήσουν στο All Star. Όμως με πήραν 4 άτομα την ίδια μέρα και μου είπαν
Πες μου για τη συμμετοχή σου στο All-Star. Ποια συμμετοχή μου, λέω. Είναι το All-Star. Νικητής, θα πρόσεχε να σπάρει οτιδήποτε δημοσιογράφο. Ναι, και τέλος πάντων έστειλα. Επειδή ξέρεις, είμαι, έχω και το κακό αυτό του κριτικού. Που δεν τα αφήνω, δεν μπορώ. Όχι κακά, με καίει. Θετική δεν μπορώ. Όχι κακό, δεν λέω κακό. Αλλά είναι με καίει αν δεν το πω. Οπότε έστειλα το παραμυθί ότι δώσα το τηλέφωνό μου και είπατε ότι συμμετέχω και δεν με έχετε πάρει εμένα καν να με ενημερώσετε. Και δεν είμαι. Περίμενε λίγο να το κατάλαβε. Οι δημοσιογράφοι σου είπαν ότι είχαν δώσει από το κανάλι το τηλέφωνό σου για να σε ρωτήσουν αν θα συμμετέχει, ενώ οι ίδιοι δεν σε είχαν πάρει σε ένα τηλέφωνο. Ναι. Μήπως το κανάλι δεν ήθελε. Μου αρέσει ο τρόπος που δικαιολογείς το κανάλι, αλλά νομίζω ότι αν ήθελε να το πάρει. Όχι το κανάλι, όχι, δεν λέω για τον Αντένα, το κανάλι με το οποίο είχε συνεργασία εκείνη τη σεζόν. Όχι, γιατί όχι, καμιά όχι, φορά υπάρχουν προς και αυτά. Προς Θεού, δεν υπήρξε καν ενημέρωση. Μα δεν υπήρξε δηλαδή, πρόβλημα για τον Αντένα το όμως. Δηλαδή, ο Κρατερός, για παράδειγμα, ήταν στο Σταρ και στον Αντένα. Ναι. Εσύ θα μπορούσε να είσαι 8 λέξεις και στον Αντένα. Το Σταρ είχε δώσει άδεια, όμως δεν πήγε ο Κρατερός. Όχι, βέβαια, είχε ρωτήσει εσύ. Πώς θα. Δεν μπορούσε. Και νομίζω ότι και πολύ. Αλλά πριν ρωτήσει, του είχαν κάνει πρόταση, κατάλαβες. Δεν πήγε από μόνο του να πει, ξέρετε, θα γίνει όλοι Σταρ αν με πάρουν τηλέφωνο, τι να κάνω. Κατάλαβες. Και δεν το βγάζω σαν. Εμένα αυτό που με στενοχώρησε περισσότερο είναι ότι ξέχασαν ότι ήμουν νικητής. Και δεν με στενοχώρησε τόσο το ότι δεν με ενημέρωσαν, όσο με στενοχώρησε το γεγονός ότι με πήραν άτομα και μου είπαν ότι Γιάννη, πες μου για τη συμμετοχή σου στο All Star. Και εγώ βρέθηκα εκπλήξεως και λέω, παιδιά, ναι. Δεν έχω live ή κάποια ενημέρωση. Τέλειος, αυτό πέρασμένα ξεχασμένα. Εσύ είσαι τόσο άλλος νικητής. Παιδιά, σας παρακαλώ κάποια γάτα να τη βάλω να κλάψει. Σε παρακαλώ, μην χρειάζεται διαπράγματα. Κοίτα όμως πόσο ωραία τα έφερε η ζωή που σήμερα έχουμε αυτό το επεισόδιο το καταπληκτικό από τη γη της Ελιάς, από το οποίο θα πάμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα. Και μετά θα μας πεις και κάποιο spoiler. Καταστρέφεις κανέναν απόψε, να το ξέρουμε. Καταστρέφω πάντα κάποιους, αλλά ύπουλα. Περίμενε να δούμε πρώτα το αποκλειστικό απόσπασμα και μετά θα μας πεις και παραπάνω. Αλλιώς δεν φεύγεις. Καλώς τον κύριε Στάθη. Μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε σήμερα. Τι βάλω δουλειά σου. Κάνω τον καφέ μου, σου παρακαλώ. Αμέσως. Έλα, Σταυρουλά. Έμαθες. Τι είπες τώρα. Και τι έπαθε. Μισές δουλειές κάνεις, δε Σταυρουλά. Μάθε και πάρε πίσω να μου πεις. Γεια. Ωχ, 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 κι όλος εμένα, λαχαίνει ο πλήρως Παναγιά μου. Τι είναι εγώ, τι παραμιλάς. Γιατί με κοιτάς αρρωφός. Έμαθα τι έμαθα και πώς το λένε τώρα. Τι μάθαμε ποιον τρέχανε χθες με το ασθενοφορό. Ακριβώς αυτό έμαθα. Ναι. Ποιος είναι, το ξέρουμε τον άνθρωπο. Δεν ξέρω πώς να το ξεστομίσω. Τι τρίποδε, τι είναι. Τι μάγκωσες, μωρέ, πέθανε άνθρωπος. Τι πάξι, λόγε, Στάθη μου, όχι. Τότε, μη έγινε, τι με κοιτάς αχάνες. Δεν ξέρω πώς να σου το πω. Σε απλά ελληνικά, ίσως. Κύριε Στάθη, δείξε ψύχρεμος. Την κόρη σου, τη Βασιλική, τρέχανε με το αστεροπόρο. Τι πες τώρα. Εγκεφαλικό ο Στάθης. Τι είπες, ρε. Τον έχει τρελάνει το Στάθη και τώρα, συγγνώμη, νομίζω, αλλά δικαιωματικά, κάπου όπα, με τον άνθρωπο δικαιωματικά αυτόν. Ο άνθρωπος, ας πούμε, δηλαδή ο Πασχαλής, θέλει να σε βλέπει ότι μπροστά του. Κανονικά πρέπει να με δείρει. Με τόσα που έχει, που του έχω πει του άνθρωπου, ας πούμε, δηλαδή, ναι, δικαιωματικά πρέπει να με δείρει. Επειδή μείναμε σε ένα σημείο πολύ συγκεκριμένο, μήπως θα μπορούσες, ίσως, αν έχεις την ευγενή καλοσύνη, να μας πεις και λίγο από τη συνέχεια. Κοίταξε, μπορώ να σου δώσω. Απευθύνθω στο κοινό. Ναι. Δεν είναι μόνο για μένα, είναι για όλους εμάς που αγωνιούμε. Κοίτα, τη συνέχεια τη συγκεκριμένη δεν μπορώ να την πω για να αφήσουμε και τον κόσμο να το δει απόψε και να το απολαύσει απόψε. Αλλά μπορώ να δώσω δύο. Λέγε. Spoiler. Ό,τι μπορεί. Ό,τι περνάει από το. Λέγε, Χριστιανέ μου, μας έχει τρελάνει. Περιμένουμε μια ώρα. Θα πάω τον Αντρέα Γεωργίου, παιδιά. Λοιπόν, θα με πάρει μετά τηλέφωνο. Θα κάνω τη χαρακτηριστική κίνηση. Αυτή. Στην τρία. Λοιπόν, θα γίνει, περιμένουμε να γίνει η δίκη του Φίλιππου και εκεί θα παιχτούν πάρα πολλά πράγματα. Στο καφενείο μου νομίζω ότι βάζουν στοιχήματα για το τι θα γίνει τελικά. Ένας από τα spoilers είναι αυτό. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι κάποια νέα παρουσία στο serial, η οποία
είναι πολιτικός μηχανικός με το όνομα Εύα εμφανίζεται. Και ο Στάθης ο Καπερνάρος, ναι, νιώθω και έχω την αίσθηση από αυτά που έχω διαβάσει, ναι, ότι ερωτεύεται παράφορα. Και αλήθεια το λες? Επίσης νιώθω ότι θα έρθουν τα πάνω κάτω. Την πολιτικό μηχανικό θα ερωτευτεί. Και έχω και μια αίσθηση ότι μπορεί να. Ναι, αλλά δεν έχει σταματημό και ο Στάθης, ε. Ναι. Μάλλον. Δηλαδή, απ' την άλλη και εσύ, τι να κάνεις, ας πούμε. Εγώ αυτά που λέω, ξέρετε, είναι κοινωνικό ενδιαφέρον. Το δεν τα λέω. Το ξέρουμε αυτό. Τον ήρωά του τον θέλουμε στο OK, πάντως, να ξέρετε. Θα μας πάρει πολύ χρήσιμο στο περιοδικό. Κάνε λίγο ένα deal τώρα που τον έχεις εκεί πέρα δίπλα. Απλά στο περιοδικό δεν μπορείς να κάνεις τον νόμο. Θα σε βάλουν αυτοί σε καρέ-καρέ. Να το κάνει τα-τα-τα-τα-τα και θα γράψεις από κάτω. Νιώθω ότι από εδώ και πέρα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα αλλάξουν όλα. Κατάλαβες, Βασίλη? Νέα γυναίκα στη ζωή του Καπερνάρου, πώς δεν κατάλαβα. Αυτά που λέγαμε, καμία σχέση. Που θα επανασυνδεθεί και αν και τι, εμείς, τίποτα. Ναι. Μόνοι μας τα θέλαμε, τώρα θα γίνουμε. Δεν ξέρω, σε αυτό, πάντως είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει μεγάλος έρωτας. Δηλαδή, το νιώθω. Έτσι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Το αλλά το νιώθω. Το νιώθεις. Mm. Το νιώθεις γιατί είσαι αυτός ο άνθρωπος, ο Πότης, που εκτός από αυτά που μαθαίνει, αφουγκράζεται και από το κοινωνικό του ενδιαφέρον και πράγματα που συμβαίνουν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά.